Ούψ. Λοιπόν, ήταν πολλά καλό όμως. Στημένο, ξεστημένο, ήταν πολλά καλό. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παιδιά, γιατί το τι μπουνιά έφαγε ο Μαρίνος Ξενοφόντος δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλή μονό μου που θα έρθει. Μετά το διαφημιστικό. Δείτε σε λίγο το Μαρίνο Ξενοφόντος. Ο γνωστός ηθοποιός μας μιλά για όλα σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Ακόμη μαζί με την Αλεξία Αναστασίου φοράνε τα γάντια του μπόξ και αγωνίζονται στο ριν. Όλα για σένα. Μαρίνος Ξενοφόντος στην παρέα μας. Ο Μαρίνος με φοβήθηκε, κύριε Σκυγκή. Με φοβήθηκε, αλήθεια. Πες τι μου έκανες. Θα τα δούνε. Νομίζουν, είδαν και λίγα πλάνα, αλλά... Φοβήθηκα σε κάποια φάση, σου έλεγα και προηγουμένως, γιατί όντως έχεις πρόβλημα με το γόνατό σου. Όντως έχεις πρόβλημα με τη μέση. Και είσαι... Και με ρώτησες, υπάρχει τίποτα στο σώμα σου που να δουλεύει? Θα τα δούμε όλα στο βίντεο, πραγματικά. Πλάκα-πλάκα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, περάσαμε πάρα πολύ ωραία, αλλά είχα την έννοια σου μπας και σου έκανα καμιά ζημιά. Εντάξει, ήθελα μερικά παυσίπονα μετά, η αλήθεια. Αλήθεια. Ω, Παναγία, ο Μαρίνο. Α, Παναγιά μου, Παναγιά. Ρε, σε πειράζω. Να το δείτε μετά. Κατά τα άλλα, είσαι καλά. Είσαστε έτοιμοι για την αυριανή πρεμιέρα? Ναι, είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Εντάξει, πάντοτε όταν φτάνει σε πρεμιέρα, έχεις αυτό το αίσθημα του ανικανοποιήτου που λες, θα χρειαζόμουν μια εβδομάδα ακόμα, ναι, για να είναι όλα έτοιμα. Πάντα νιώθεις έτσι πριν την πρεμιέρα? Ναι, πάντα. Αλλά αυτή τη φορά η αλήθεια είναι ότι περίμενα να έρθει η πρεμιέρα, γιατί είχα κουραστεί λίγο. Εννοείς τι είχες κουραστεί? Εννοώ στις πρόβες. Και ενώ πάντοτε έχεις την αίσθηση ότι χρειάζεσαι λίγο χρόνο ακόμα, ναι, για να είναι όλα στην εντέλεια. Αυτή τη φορά περίμενα την πρεμιέρα. Μήπως επειδή ήταν απαιτητική η παράσταση? Όχι, εντάξει, είναι ο ρόλος. Σε όλους τους ρόλους είμαι απαιτητικός από τον εαυτό μου, mm-hmm, και γενικώς στο θέατρο, ό,τι έργο για να ανεβάσουμε, είμαστε απαιτητικοί. Ναι. Φροντίζουμε πάντα να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά με κουράζει και σωματικά αυτός ο ρόλος. Ποιος είναι ο ρόλος συγκεκριμένα? Να πούμε ότι η παράσταση λέγεται «Η Μαριχουάνα της μαμάς μου». Πώς είναι? «Η Μαριχουάνα της μαμάς μου» είναι πιο καλή από τη δικιά σου. Μάλιστα. Και πριν συνεχίσει για την παράσταση, να πούμε ότι θα δώσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα αύριο στο θέατρο Ανεμόνα. Τι ώρα είναι? Είναι στις 8.30, αλλά να πούμε ότι οι προσκλήσεις, ναι, είναι μόνο για την πρεμιέρα και έτσι να πάρουν τηλέφωνο μόνο όσοι πραγματικά μπορούν να έρθουν αύριο. Ναι, κρίμα να χαθεί η πρόσκληση. Ναι, γιατί μπορεί κάποιοι να θέλουν να έρθουν αύριο και να τηλεφωνούν κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν, απλώς και μόνο για να κερδίσουν. Ναι, συμβαίνει, ναι, συχνά. Να πάρουν τηλέφωνο μόνο όσοι πραγματικά θέλουν και μπορούν να έρθουν αύριο. Και μπορούν. 2 διπλές προσκλήσεις. 2 διπλές λοιπόν, 22-477-777 η ώρα ξανά. 8:30 αρχίζει. 8:30. 8, μεταξύ 8, 8 και 20 θα πρέπει να έχουν έρθει. Ωραία. Πες μου λίγο για το ρόλο σου και για το θέατρο. Λοιπόν, για... το έργο αυτό είναι ένα πολύ διάσημο έργο του Ντάριο Φω, ναι, ένας νομπελίστας θεατρικός συγγραφέας. Είναι κωμωδία. Ναι, είναι κωμωδία. Τιμήθηκε ο Ντάριο Φω με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Το έργο αυτό ανεβαίνει όμως σε διασκευή, ξεκαρδιστική διασκευή του Χρήστου του Γρηγοριάδη. Μάλιστα. Με τον οποίο έχουμε τα τελευταία δύο χρόνια. Το γνωστό Χρήστο. Ναι. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε τακτική συνεργασία. Είναι το τέταρτο έργο του Χρήστου. Πέρσι, το καλοκαίρι που μας πέρασε, είχαμε ανεβάσει ένα δικό του έργο, καθαρά δικό του έργο, το οποίο το είχα σκηνοθετήσει εγώ. Ναι. Και είχαν προηγηθεί άλλα δύο έργα ξένων συγγραφέων, τα οποία διασκεύασε ο Χρήστος. Φυσικά βάζει το προσωπικό του χιούμορ, τη δική του τη σφραγίδα στα έργα. Mm-hmm. Τώρα, επειδή ο Ντάριο Φω είναι πολύ συγκεκριμένος, έχει μια πολύ συγκεκριμένη σάτιρα απάνω στα πολιτικο-οικονομικο-κοινωνικά θέματα. Α, είναι σάτιρα ή έχει και σάτιρα? Όχι, είναι ένα έργο με ιστορία. Αλλά ο Ντάριο Φω πάντοτε έχει μια αιχμηρή σατιρική ματιά πάνω στα πράγματα τα οποία, μάλιστα, αφορούν τον καθένα από εμάς. Okay. Αυτό εννοώ σάτιρα. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με επιθεώρηση. Είναι μια πικρή σάτιρα, η οποία όμως βγάζει γέλιο. Εμείς το ανεβάζουμε λοιπόν διασκευασμένο από το Χρήστο. Υπάρχει το προσωπικό χιούμορ του Χρήστου, το οποίο όμως αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και το οποίο είναι... ο Χρήστος δούλεψε έτσι ώστε να υπάρχει το πνεύμα του Ντάριο Φω διάχυτο στην παράσταση. Δηλαδή, η διασκευή δεν έχει πειράξει το βαθύτερο νόημα, mm-hmm, του έργου.
ούτε έρχεται σε ρήξη με το πνεύμα του Ντάριο Φω, που είναι πολύ γνωστός θεατρικός συγγραφέας και πολύ πετυχημένος. Ανεβαίνουν έργα του κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο και στην Κύπρο έχουν ανέβει πολλά έργα του Ντάριο Φω. Απλώς διασκευασμένος Ντάριο Φω πρώτη φορά ανεβαίνει. Πολύ και είναι το θέμα των ναρκωτικών. Όπου να μην μας τρομάζει η λέξη μαριχουάνα, γιατί είναι με πολύ χιούμορ δοσμένο, δηλαδή έχει πολύ πλάκα. Όμως μπορεί κάποιος να πει, ας πούμε, τι πλάκα μπορεί να έχει το θέμα των ναρκωτικών. Τα μηνύματα, που υπάρχουν αρκετά μηνύματα, οι όποιες καταγγελίες του Ντάριο Φω πάνω στο κατεστημένο, για το κατεστημένο, περνούν υπογείως. Δηλαδή υπάρχουν διδάγματα, όπως όλα τα έργα του, αλλά υπογείως τα εκλαμβάνει ο θεατής. Μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό το διδακτικό. Επηρεάζεται χωρίς να το καταλάβει. Ναι. Μέσω θα φας τα χαστούκάκια σου εκεί που δεν το περιμένεις. Αλλά αφού θα έχεις γελάσει πάρα πολύ. Είναι αυτό. Έχουμε στο μεταξύ πλάνα τη συγκεκριμένη. Μας έστειλες πλάνα, νομίζω. Στείλαμε κάποια πλάνα από τις πρόβες, όχι τις τελευταίες μας πρόβες. Mm-hmm. Από προηγούμενες πρόβες. Έχουμε στείλει όμως. Δεν ξέρω αν θα τα δούμε σε λιγάκι. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Και εγώ υποδίωμαι έναν παππού. Α, γι' αυτό μου είπες πως είσαι έτσι. Ναι, έχω ξαναπαίξει βέβαια γέρους στο θέατρο. Ναι. 2-3 φορές. Γιατί σε ενόχλησε περισσότερο, όχι σε ενόχλησε, σε κούρασε. Επειδή είχα μια ρήξη μηνίσκου πριν από μερικούς μήνες. Αυτό είναι που σε είπε. Δεν προχώρησα σε εγχείρηση γιατί το έπαθα 2 μέρες πριν από την πρεμιέρα του έργου Καλόγυρος και ήταν αδύνατο να κάνω εγχείρηση. Χτύπησες δηλαδή πάνω στη σκηνή. Είχα χτυπήσει στην περιοδία του προηγούμενου έργου στη Λεμεσό και δεν είχα δώσει σημασία. Ναι. Και 2 μέρες πριν την πρεμιέρα του Καλόγυρου χτύπησα ξανά και εκεί είναι που πήγα και έκανα μαγνητικό τομογράφο κλπ. Και το έδειξε. Αλλά λόγω της δουλειάς δεν μπορούσα να κάνω εγχείρηση. Έκανα μια θεραπεία με ενέσεις. Τι να σου κάνει, μάνα μου. Ναι, και κάθε τόσο με πειράζει. Τώρα λοιπόν, επειδή σε όλη την παράσταση είμαι με λυγισμένα τα γόνατα, έχω και ένα θέμα με αφιένα και με μέση δισκοπάθεια τέλος πάντων. Οπότε όλα αυτά, λόγω κακής στάσης, που πρέπει να την έχω όμως στο ρόλο, έχουν επιδεινώσει την κατάσταση και είμαι λίγο ερείπιο. Πρέπει επιγόντως να ξεκινήσεις γυμναστική. Ναι, τη σταμάτησα. Μιας και τη σταμάτησες, απαράδεκτο όμως, γιατί θα σε βοηθήσει να μην πονάς αν μη τι άλλο. Ναι, αυτό θα κάνω. Τώρα από Δευτέρα, μόλις τελειώσει η πρεμιέρα, ξανά γυμναστήριο. Θα πάρω τον Ανδρόνικο, τον Ανδρονίκου να με αναλάβει. Και να ξεκινήσεις. Ναι. Εμείς θα πάμε να δούμε τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος μαζί με την Αλεξία. Πραγματικά πέρασε πολλά. Πάμε να το δούμε. My name is Rocky Balboa. I'm the tiger. Ο Μαρίνος κάνει γυμναστική, αλλά κάνει βάρη. Καμία σχέση με τον box, έτσι. Ναι, καμία σχέση. Καμία. Είναι συντηρητικό άθλημα. Ναι, άθλημα. Ναι, αλλά χρειάζεται. Γιατί δείτε στη ζωή μας, στις μέρες μας. Το box όμως χρειάζεται. Αμέ, μπορεί ας πούμε στον δρόμο, ναι, πας κόσμο, να αμήνεσαι. Γιατί υπάρχει και άμυνα, σωστά κύριε Αλέκο. Δεν είναι μόνο τον πουνίδι. Μαρίνο. Τι κάνετε κύριε Αλέκο, είστε καλά. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε box σήμερα. Είναι δύσκολο άθλημα. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει πολλή φυσική κατάσταση, αντοχή, αντανακλαστικά. Γιατί απομακρυνθήκες εσύ, σαν να φοβήθηκε ο Μαρίνα. Καρδιά που λαλούμε να με φοάσει. Διότι έναν από αυτά τα... Καρδιά. Να με φοάσει, να αυτοίς πάρει το ring, να παλέψει. Δεν πήρα να κάνω κανένα καρδιογράφημα πριν αυτό λίγο. Φοβάσαι. Ξεκινάμε, φαντάζομαι, ζέσταμα, τα τεντώματά μας, πώς είναι. Τρέξιμο, κάνουμε τα στρετσαρίσματα. Ναι. Αρχίζουμε με το τρέξιμο, μετά έρχομαστε με συντάξη, κάνουμε τρέξιμο με ασκήσεις. Μετά βάζουμε τους αθλητές μας σε γραμμή, ναι, ανάλογα με το ύψος, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το βάρος. Και αρχίζουμε τα βασικά. Εμείς είμαστε έτοιμοι για το ρίγμα. Εμείς είμαστε έτοιμοι. Όχι, να κάνουμε και ζέσταμα, Μαρίν. Είσαι έτοιμος. Για ζέσταμα. Πλάκα, είσαι έτοιμος, έτσι. Έτοιμος είμαι. Τώρα φυσικά εξαρτάται τι ζέσταμα θα μου πω, διότι έχω και αφιενικό σύνδρομο, έχω και διάφορο. Γενικώς είμαι σε μια κατάσταση αποσύνθεσης. Ελάτε, κύριε Αλέκο, πάμε να ξεκινήσουμε. Άντε, φύγαμε. And
αρχίζει να κρατάει το μικρόφωνο. Έλα την κυρία Αλέξη. Το χέρι σου να χτυπά και να επιστρέψει την θέση του πίσω. Το άλλο. Έλα, έμπαινε μέσα. Έμπα, χτυπά. Α, εσύ είσαι καλύτερη. Μπράβο. Καλύτερη. Κάμε έτσι. Κακίσαρα. Κάτσε. 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 Αριστερά. Έλα αριστερά. Να βλέπει το σάκο. Και δεξί. Να πάμε πάνω στο ρίγκ. Να πάτε. Είναι από αγκάτι. Εντάξει. Άρα δηλαδή τώρα που θα με κουνιάρει η Αλεξία, εγώ πρέπει να είμαι έτσι. Συνέχεια. Εντάξει, να προσπαθείς. Να βάλεις τα χέρια σου. Να βάλεις το πρόσωπο. Όχι. Εντάξει μέσα. Εσύ θα με κουνιάρεις. Το θέλεις πολύ ωραία. Κινούμαστε. Επιτίθε με, βλέπω, επιτίθε με και αποχωρώ. Hi, my name is Rocky Balboa. Φτούσου που κάνεις στο τέλος. Πώς ήμουνα έτσι, ο πόμπος με τα γένια. Και είχα και ένα ύφος, το ηλίθιο βλέμμα του... Γιατί φωσε... με φοβήθηκες, Μαρίνο, με ναι, φοβήθηκες. Εσύ είσαι μέσα σε όλα, παιδί μου, είσαι... Σε υδροχοήνα γι' αυτό. Ναι, αυτό μου έλεγε προηγουμένως, ότι το ζώδιο μου το έχει. Ναι, και η Ευσταθείου επίσης είναι υδροχός. Ναι, και είναι έτσι. Ναι, η μάνα μου είναι υδροχός, είναι πολύ δυναμικά ζώδια. Ό,τι θέλεις βάλε μου κάνω. Δεν έχει πρόβλημα. Αλλά αλήθεια δεν είχα ξανακάνει πυγμαχία. Ούτε εγώ. Άσε που είδε, εγώ ήθελα να κλωτσίσω. Sorry, και καλά δεν έχει κλωτσιά. Δεν έχει κλωτσιά. Στην πυγμαχία δεν έχει κλωτσιά. Δεν έχει κλωτσιά, ναι. Το μάθαμε κι αυτό. Ευτυχώς. Εν καλή η γυμναστική όμως, είδες. Είναι δύσκολο άθλημα. Πολύ δύσκολο. Ναι, πάρα πολύ. Και ευτυχώς που δεν έπαθε τίποτα ο Μαρίνος, που είναι το πιο σημαντικό. Πάμε πίσω στη Μαριχουάνα. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για εσάς. Για αύριο, μόνο για την πρεμιέρα. Εάν και εφόσον μπορείτε να πάτε, τότε πάρτε τηλέφωνο στο 22477777. Και μάλιστα, μετά θα παίξουμε με τους τηλεθέατες. Και έχουμε και δώρα να σας δώσουμε. Γι' αυτό πάρτε τηλέφωνο τους, ώστε να παίξουμε μαζί. Πού είχαμε μείνει στο ρόλο. Λοιπόν, ναι. Βασικά το story εκτυλίσσεται σε ένα σπίτι στην Κύπρο μιας μικροαστικής οικογένειας όπου ναι. Ζει ο Κλεόπας, ο παππούλης, τον υποδίωμαι εγώ, μαζί με την κόρη του τη Ροδοθέα που την υποδίεται η Γιάννα η Λευκάντη. Μάλιστα. Και πολλά με... φιλάκια Γιάννα μου άμα ακούς. Και με τον εγγονό, ναι, με πολύ την αγαπούμε τη Γιάννα και μας φροντίζει στο θέατρο, μας φέρνει ωραία κέικ. Α, ναι. Βέβαια. Για να μην τα τρώει εκείνη, είναι... Όχι, τρώει εκείνη. Είναι καταπληκτική έτσι μαγείρισα. Έτσι μας έκανε και εμάς. Καταπληκτική μαγείρισα. Ναι, το ξέρω. Και φαγητό μας φέρνει και γλυκά, ετοιμάζει. Λοιπόν, ζουν λοιπόν με τον εγγονό, που τον υποδίεται ο Νικόλας ο Πέτρου, ο οποίος λείπει καιρό από το σπίτι. Είναι ένα παιδί το οποίο κάνει χρήση LSD και διάφορων ουσιών. Από το διαμέρισμά τους παρελάβει και μια ναι, γειτονοπούλα εκεί πέρα. Έχουμε και πλάνα. Ναι. Ωραία, ναι. Για μια, που την υποδίεται η Σκέλη Παπαμιλτιάδου, η οποία ψάχνει να βρει άντρα απεγνωσμένα. Το σκύλος παίζει ή έτυχε αυτή να είναι. Αυτή είναι η Κονσίτα μας. Είναι ο γείτονας. Και την παίρνουμε στο θέατρο σε όλες τις πρόοδες με τον Αντρέα τον Τηλεμάχου. Για να μην την αφήνουμε μόνη στο σπίτι. Σοβαρά. Ναι, γιατί όσο μεγαλώνει, νιώθω κι εγώ λίγο τύψης που μένει πάρα πολλές φορές στο σπίτι. Οπότε την παίρνουμε παντού μαζί μας. Όπου και αν πάμε, την έχουμε μαζί μας. Γι' αυτό κάνει και εξορμήσεις και βγαίνει στη σκηνή και αλωνίζει. Δεν παίζει την παράσταση. Λοιπόν, ένας ναρκωμανής φίλος του εγγονού μου που τον υποδίεται ο Ιάσον ο Λοϊζίδης, ο πάτερ της ενορίας, ο οποίος
είναι εμπλεγμένος σε εμπόριο ναρκωτικών που τον υποδίεται ο Γιώργος Ονησηφόρου. Ναι. Και η Μαριλένη Σταύρου, η οποία υποδίεται μία αφελέστατη μπάτσο. Είναι... Είσαστε πολλοί. Ναι. Και εμπλέκονται δηλαδή με τη μαριγουάνα. Όλοι. Όλοι με τον τρόπο τους. Όλοι με τον τρόπο τους. Το έργο, ο Ντάριο πάντοτε σατιρίζει με καυτό τρόπο τις εξουσίες. Είτε την αστυνομία, είτε πολιτικές εξουσίες, είτε αφορά δημοσιογραφία, ακόμα και εκκλησία. Κάνει σάτιρα σε κάθε μορφή σε εξουσία. Μάλιστα. Όλους τους βλέπουμε στο... Αυτό ήταν πριν μια εβδομάδα, Μαρίνο μου. Ναι, περίπου. Πριν μια εβδομάδα. Ναι. Το μακιγιάζ μου εδώ δεν είναι ολοκληρωμένο. Θέλεις να πάρεις λίγο το μικροφωνάκι σου λίγο πιο πάνω. Α, δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι, αλλά κάπως. Τώρα ακούγεσαι. Που το δαράσω εγκατσαριστεί. Είναι μπροστά το πρόβλημα, Σοφία μου, ή πίσω. Μπροστά. Εδώ. Είναι καλύτερα εκεί. Τώρα με ακούτε. Νομίζω ναι, θα μας πούνε άμα είναι. Okay. Αυτή ήταν την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Μάλιστα. Δύο διπλές λοιπόν προσκλήσεις για αυτή την κωμωδία. Πόσο διαρκεί περίπου, Μαρίνο μου? 2 ώρες παρά τέταρτο. Α, είναι μεγάλη. Είναι κανονικής διάρκειας παράσταση. Πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο, αλλά και μηνύματα. Είναι μια παράσταση η οποία κάνει και για τους μεν, κάνει και για τους δε. Τι είναι αυτό που σου τράβηξε και αποφασίσατε να ανεβάσετε αυτό το έργο? Το θέμα ως θέμα, η κωμωδία ως κωμωδία. Θέλαμε να ανεβάσουμε μια κωμωδία η οποία όμως να έχει μηνύματα, η οποία να έχει μαύρο χιούμορ, η οποία... Σας αρέσει αυτό? Ναι, μας αρέσει. Στις παραστάσεις σας. Ναι. Έχουμε κάνει και καθαρό έμες κωμωδίες που απλώς τις βλέπει ο θεατής, γελάει πολύ και φεύγει χαλαρός. Μπράβο. Και εξαλαφρωμένος. Υπάρχει όμως και αυτό το είδος της κωμωδίας που είναι ένα θέατρο και με πολιτική ματιά, τέλος πάντων. Οπότε θέλαμε να δοκιμάσουμε και αυτό το είδος και το κάνουμε, όπως είπα, σε διασκευή. Δεν ανέφερα όμως ότι τη σκηνοθεσία την υπογράφει ο Λοΐζος ο Μαρκίδης, που είναι ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, ο Λοΐζος Μαρκίδης. Έχει σπουδάσει κινηματογράφο, σκηνοθετεί σειρές στην τηλεόραση. Δούλεψε ξανά στο Ανεμόνα πριν από 3 χρόνια. Είχε σκηνοθετήσει το Μίζερι που είχαμε παίξει πάλι με τη Γιάννα τη Λευκάντη. Και φέτος είπαμε με τον Αντρέα τον Τηλεμάχου να του προτείνουμε να σκηνοθετήσει αυτό το έργο, γιατί είναι πολύ καλός συνεργάτης και έχει φρέσκες ιδέες. Τα σκηνικά κοστούμια τα κάνει Σόσε Σκιτζιάν, φωτισμούς ο Βασίλης Πετινάρης. Πάρα πολύ. Όλοι οι συντελεστές. Ναι, και θα παίζουμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8.30. Στο μεταξύ, εσύ γνωρίζεις τον Φλόκι? Το Φλόκι μας το γνωρίζεις? Ναι, κάποιο ζωάκι θα είναι, φαντάζομαι. Ζωάκι, θα το έλεγα, ναι, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο ζωάκι. Είναι η μασκότ μας. Είναι αγαπημένη η μασκότ. Σε βλέπω εκεί πέρα και ετοιμάζεσαι και κάνει ζεστή. Τι είναι αυτά? Ούψ. Για μας? Για το Μαρίνο είναι? Για τους δύο μας είναι? Και για τους δύο? Α, και για τους δύο. Εντάξει. Γεια σου, Φλόκι μου, σε βάλαν δουλειά? Μάλιστα. Αλλάξουμε και το μικρόφωνο. Δηλαδή, έτσι για να καταλάβω τώρα, έχουμε τώρα 10 φακέλους, Μαρίνο μου, μέχρι να φτιάξω και το δικό μου το μικρόφωνο. Α, και τα δύο έχουν χαλάσει. Ναι. Μας μάτιαξε. Ναι, όπως το είπες. Έχουμε 10 φακέλους εδώ πέρα, στους οποίους φακέλους έχουμε ερωτήσεις. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, ερωτήσεις είναι... από εσάς ή από τις θεατές μου? Από την παραγωγή. Από την παραγωγή. Και αλλή μόνο σας τη βάλατε μέσα, γιατί αφορά και εμένα. Θα διαλέξεις 2 φαγγέλους εσύ και 2 φαγγέλους εγώ. Okay. Η δική μου ποιοι είναι? Όποιον να είναι. Στην τύχη. Αλλή μόνο σας τώρα τη βάλατε μέσα, έτσι. Λοιπόν, Μαρίνε. Έλα. Πιάσε τις δύσκολες να πιάσω τις εύκολες. Έλα, όλες εύκολες είναι. Ναι. Αυτά. Αυτά τι, δικά σου? Ναι. Να ανοίξω εγώ τις δικές μου. Θα τα ανοίξεις εσύ. Α, μπέμπα μπλόν, του κίθε μπλόν. Άντε, αυτό και αυτό. Ανοίγω ή θα ανοίξεις εσύ? Άνοιξε εσύ μία, ανοίγω εγώ μία. Άμα δεν μ' αρέσει η ερώτηση, δικαιούμαι να μην την απαντήσω. Πρέπει να απαντήσεις, να δούμε. Να φοβηθώ ή να μην φοβηθώ. Σε έχουν απατήσει.
Άντε τώρα, Παναγία μου. Γιατί υπάρχει άνθρωπος που δεν τον έχουν απαντήσει. Θέλω να πιστεύω εγώ. Κοίτα, το, να σου πω κάτι. Ναι. Το, η λέξη απάτη το... τι σημαίνει. Τι σημαίνει. Σημαίνει να σε ξεγελάσουν, να σου πούν ψέματα κλπ. Οπότε, εάν... Ναι, αλλά αυτή η ερώτηση εγώ θα το πιάνω πιο ερωτικά. Ερωτικά το πιάνω κι εγώ, επειδή καταλαβαίνω τι, τι θέλεις να σου πω. Τι θέλουν να σου πω. Κοίτα να δεις, τώρα άμα το κάνεις και το πεις, ναι, δεν είναι απάτη. Α, ναι. Όλοι δεν είμαστε επιρρεπείς σε μεγάλους πειρασμούς. Τώρα είναι άνθρωπος που πιστεύει ότι μπορεί σε όλη του τη ζωή να είναι μονογαμικός, σε ολόκληρη του τη ζωή, τότε δεν έχει ανακαλύψει το νόημα της ζωής. Καλά, επειδή εγώ έχω κάποιες πολύ συγκεκριμένες απόψεις για ορισμένα θέματα, ίσως είναι καλύτερο να μην με ρωτάτε. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, πάει και σε σένα, ότι και εσύ έχεις απατήσει. Αν δέχεσαι... Η λέξη απάτη... Περίμενε να σου πω. Ναι. Άμα δέχεσαι να σε απατήσουν και σε ικανοποιεί και όχι, μόνο ικανοποιεί, να το μάθει, μου, να δηλαδή με την έννοια ότι συγχωράς. Έτσι. Δεν με ικανοποιεί, ούτε είναι κάτι το οποίο λέω ότι ο άνθρωπος πρέπει να το αποζητά. Ναι, δηλαδή, αποζητώ να είμαι κερατάς. Όχι, βέβαια. Που, και το, αυτά είμαι, για μένα είναι ανοησίες που χαρακτηρίζουμε. Αυτός είναι κερατάς, εκείνη είναι έτσι. Αλλά είναι μέσα στη ζωή, λες. Αν ένας άνθρωπος δηλαδή, θα ζήσει, ας πούμε, 80 χρόνια, 70 ναι, χρόνια, 60 ναι, χρόνια, υπάρχει ανθρώπινος νους που να θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ευτυχισμένος στη ζωή του και να γεύεται τον έρωτα, το σεξ, για όσα χρόνια τέλος πάντων πατάει το πόδι του στη γη με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Αφού είναι η αγάπη τη ζωή σου, είναι το έτερο σου, είναι η αγάπη τη ζωή σου, είναι η συντροφικότητα, είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Βεβαίως, κοίτα να δεις τώρα. Τώρα, αυτό το θέμα είναι μεγάλη συζήτηση για να το. Το έχεις φιλοσοφήσει όμως πάρα πολύ. Δεν το έχω φιλοσοφήσει, αλλά είναι μεγάλη συζήτηση. Το έχεις φιλοσοφήσει τώρα, το έχεις φιλοσοφήσει μετά από αυτά που έχεις πάθει, δηλαδή το πάθημα που έγινε μάθημα. Δεν έχω πάθει τίποτα. Όχι, μόλις είπες ότι σε έχουν απατήσει. Ναι, και το δέχτηκα. Και το δέχτηκες. Ναι. Το δέχτηκες επειδή σου το είπανε. Ναι, αυτό αν, σου λέω. Αν το μάθαινες από άλλον. Απ' την άλλη θεωρώ ότι αν έναν άνθρωπο τον αγαπάς και τον σέβεσαι και είναι ας πούμε ο σύντροφος σου. Ναι. Μπορεί να είσαστε σε γάμο, να έχετε φτιάξει οικογένεια, να έχετε παιδιά, έτσι. Και τέλος πάντων, μια φορά να τύχει να ενδώσει σε έναν πειρασμό. Αν δεν υπάρχει αίσθημα να συνοδεύει αυτή την πράξη, αν είναι απλώς μια εκτόνωση, κάτι το οποίο όλοι έχουμε πάθει, έτσι. Αν απλώς ενδίδεις τον πειρασμό και δεν συνοδεύεται από αίσθημα, γιατί αν υπάρχει συνοδεία συναισθήματος και αναπτυχθεί ένας έρωτας και έχεις μια παράλληλη σχέση, κρυφή σχέση κλπ, εκεί είναι άλλο. Εκεί είναι απάτη. Αν όμως μιλάμε για αυτό που λέμε το μια νύχτα, μια φορά, άσχετα αν δεν είναι μια φορά, είναι αρκετές φορές, αλλά όχι με τον ίδιο άνθρωπο, τότε για μένα δεν σημαίνει και πολλά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα της χειραφέτησης είναι της τελευταίας μόδας. Ναι, αλλά αυτό ξέρεις που παλιά λένε, πόσο πούμε... συνέβαινα συχνά και δεν διαλύονταν οι γάμοι. Τώρα με το τίποτα διαλύονται. Γιατί? Ναι, γιατί τον παλιό καιρό δεν γνώριζαν. Όχι, δεν το μπορεί μάθαινα και να γνώριζαν, αλλά. Θα έκαναν λέει... τα στραβά τα μάτια. Απλώς συνέβαινε δυστυχώς από τη μεριά της γυναίκας μόνο. Δεν συνέβαινε από τη μεριά του άντρα στα παλιά τα χρόνια. Ναι. Από τη μεριά της γυναίκας συνέβαινε. Δηλαδή ήξερε, ας πούμε, ότι. Λέγανε ξενογυρίζει, ξενοκάνει. Ναι. Αλλά αφού είναι άρθρο παλαιέ, σου έπειραζε. Ναι, έτσι σκέφτονταν. Το συνέστημα είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά. Αν υπάρχει συνέστημα. Ναι, αλλά αυτό που μας ξεχωρίζει από το να είμαστε ζώα είναι αυτό. Ποιο? Τα ζώα έχουν περισσότερα συναισθήματα από εμάς. Τι λες τώρα? Ναι, με την έννοια αυτή, την ερωτική που λες εσύ. Και πιο αγνά. Τώρα αρχίζω και φοβάμαι να ανοίξω το δικό μου φάκελο. Αλήθεια όμως. Εγώ φοβάμαι μήπως παρεξηγηθώ με αυτό που λέω, γιατί δεν μπορώ να το αναπτύξω και πολύ όπως εγώ θέλω. Εγώ καταλαβαίνω αυτό που λες. Εσένα αυτό που σε γεμίζει σαν άνθρωπος είναι το τι νιώθει ο άλλος για σένα. Η συντροφικότητα. Όπως το λες. Και όχι η πράξη ως πράξη. Και άμα το κάνεις να μην πληγώσεις τον άλλο, δηλαδή να μην το μάθει ποτέ. Να μην τον πληγώσεις αν τον αγαπάς και είναι ο σύντροφος σου. Αλλά δεν θα κατακρίνω έναν άνθρωπο επειδή θα ακούσω ότι έκανε
τη ζαβολιά του. Και τι έγινε. Οι άνθρωποι είμαστε και κάνουμε και λάθη, έχουμε αδυναμίες, έχουμε πάθη. Δηλαδή, εγώ αυτά τα ηθικό τέτοια δεν τα πάω και δεν μου αρέσουν. Και είναι ψεύτικα και είναι υποκριτικά. Και εκείνοι που τα βροντοφωνάζουν και τα διαλαλούν και κρατάνε και τη σημαία της ηθικής, εκείνοι είναι οι πλέον υποκριτές από όλους. Ξέρω, Μαρίνε, να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να συμφωνήσεις μαζί μου, εγώ σου είπα τη γνώμη μου. Ένα λεπτάκι τώρα να. Αφού την είπαμε αυτή την ώρα, έχεις απαντήσει ποτέ σύντροφό σου. Εγώ αν το έκανα, never ever. Α. Αλλά είμαι ελεύθερη. Σύντροφο είναι. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Αυτές οι ερωτήσεις τώρα, από τη μία στην άλλη πάμε. Έλα. Εγώ ήμουν γρήγορα, πιο παλιές. Νομίζω ναι. Αυτή δεν θα την απαντήσω, γιατί θα πιάσουμε αυτή την κουβέντα και δεν έχει καμιά άλλη ερώτηση. Έλα, πες μου, θέλω ομάδα να διαβάζω. Δεν δικαιούμαι να μην απαντήσω. Δικαιούσε να σου γιατί πω. Γιατί μετά πάει σε μάκρο. Περίμενε, να σου πω εγώ αν δικαιούσε να μην απαντήσεις. Υπήρξες ποτέ το τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση. Μα. Για να τελειώνουμε, πάμε σε άλλη ερώτηση. Το τρίτο θέλεις δεν υπήρξα, το πρώτο υπήρξα. Το πρώτο υπήρξε. Μου ζητήσεις διευκρινήσεις, πήγαινε σε επόμενη ερώτηση. Το πρώτο υπήρξε σε ένα τρίγωνο δηλαδή. Όχι. Ας το τώρα, καλά, να μην εντάξει, το. Okay. Εντάξει, θέλεις να πάρεις άλλο φάκελο, αφού δεν θέλεις. Εσύ πήρες μόνο ένα φάκελο, μου είπες. Μα δεν το απάντησες. Ένα λεπτό. Το απήντησα. Πού ήταν μην. Το απήντησα, εσύ μου είπες. Είπες το πρώτο. Δύο φακέλους για μένα, δύο για σένα. Άνοιξες μόνο ένα εσύ. Άνοιξε και τον άλλο το δικό σου να δούμε τι γράφει. Απ' τη σχέση έφυγες, όταν ήσουν το πρώτο. Πω, ξέρεις και δεν μου αρέσει να μιλάω στην τηλεόραση για αυτά τα θέματα τα τόσο προσωπικά. Ναι ή όχι, παιδί μου. Ρώτησε με τις απόψεις μου γενικά για αυτά τα θέματα. Ερωτεύτηκε συνάδελφό σου. Όχι. Τι είναι αυτή η μουσική στο μεταξύ, είμαστε στην Ταϊλάνδη. Πράγματι είναι, ξέρεις. Ένα μασάζ τώρα κάτι. Είναι ιστορίες του Μαρίνου. Μαλάξεις κάτι. Που επηρεάζει. Εσύ ερωτεύτηκες καμιά φορά, συνάδελφό σου. Κάτσε να θυμηθώ. Όχι. Ποτέ. Δεν τσιμπήθηκες όταν ήσουν πιο νέος κιόλας. Ναι, αλλά δεν ήταν συνάδελφος. Ήταν. Της περιραίουσας ατμόσφαιρας. Φιλικό. Όχι, εννοεί, είχε σχέση, αλλά δεν ήταν συνάδελφος. Είχε σχέση με το χώρο. Ναι, ναι. Από άτομα που έρχονται στο θέατρο. Ναι. Ερωτεύτηκες καμιά φορά μια θαυμάστριά σου. Όχι. Ποτέ. Όχι, αυτό όχι. Μάλιστα. Θες να ανοίξουμε άλλο φάκελο. Ό,τι θέλεις. Είναι όλοι έτσι ρόζι φάκελοι. Να ανοίξουμε κι άλλο φάκελο. Ακόμα ένα. Ενθουσιάστηκε η Σοφία τώρα. Ναι. Έλα, περίμενε. Και πολύ άταχτες οι ερωτήσεις σας. Πολύ άταχτες ερωτήσεις. Ξέρεις, δεν έχω πρόβλημα να λέω την άποψή μου για ναι. Θέματα. Και τέτοια θέματα, ας πούμε. Είναι και επικάντηδα. Αλλά δεν μου αρέσει να λέω για τα δικά μου, ας πούμε. Ναι. Τη λέω έτσι γιατί πιο γενικευμένα. Σε ποιον αρέσει τώρα, Μαρίνε. Πέ μου σε ποιον αρέσει. Εγώ τρελαίνομαι τώρα. Ναι. Είμαι στο στοιχείο μου.